Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη σήμερα, 24 Νοεμβρίου, και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. 2.135 τα νέα κρούσματα στη χώρα, 607 μόνο στη Θεσσαλονίκη, 101 οι θάνατοι. Επίσκεψη του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, συνάντηση με Απόστολο Τζικώστα και Κωνσταντίνο Ζέρβα, τι υπόθηκε για τους ελέγχους, πόσο στοχευμένοι θα είναι. Μεγάλος ο προβληματισμός στην εστίαση και στο λιανεμπόριο. Τι λένε οι εκπρόσωποι των κλάδων αναφορικά με τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 2.135 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα. 607 καταγράφηκαν στην Θεσσαλονίκη, σταθερά η αρνητική πρωτιά στην Θεσσαλονίκη. 401 κρούσματα στην περιφέρεια Αττικής, 75 στην Ημαθία, 20 στο Κιλκής, 68 στην Μπέλα, 60 στην Πιερία, 31 στις Σέρες και 44 στη Χαλκιδική. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έχει φτάσει τα 95.137. 562 συμπολίτες μας νοσηλεύονται πλέον διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 65 έτη, ενώ μόνο το 82% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Τέλος, έχουμε 101 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους και συνολικά 1.815 από την αρχή της πανδημίας. 721 γυναίκες, οι υπόλοιποι άντρες, με διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας στα 80 έτη, ενώ το 97,1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Πίστοση χρόνου για το σύστημα υγείας διάρκειας 10 ημερών ζήτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια επικεντρώθηκε στο θέμα των ελέγχων, ενώ όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη ενισχύεται από την περιφέρεια με 60 νέα οχήματα. Στο ζήτημα των ελέγχων και της ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων επικεντρώθηκε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στη σύσκεψη εργασίας με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζικώστα τονίστηκε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη ενισχύθηκαν ήδη με επιπλέον αστυνομικούς. Όπως επεσήμανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αυτό που απομένει είναι όλα τα μέτρα να εφαρμόζονται με μεγάλη αυστηρότητα και να δώσουμε, όπως είπε, 10 ημέρες στο σύστημα υγείας για να ανασάνει, προκειμένου να μπει σε έλεγχο όλη η κατάσταση. Είναι πολύ καλή στιγμή επίσης, γιατί η συνεργασία μας με τον Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας είναι άριστη. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα πεδίο συνεργειών, έτσι ώστε οι έλεγχοι να είναι πιο στοχευμένοι και κατά συνέπεια πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί. Ο άμεσος στόχος αυτή τη στιγμή είναι να δώσουμε καιρό 10 μέρες στο σύστημα υγείας. Εμείς έξω στο σπίτι και οι πολίτες στα σπίτια τους. Εμείς έξω στην πόλη, έξω στους δρόμους και οι πολίτες στα σπίτια τους. Έχουμε γιορτές μπροστά μας, αύριο γιορτάζουν οι Κατερίνες, ο Ανδρέας, αργότερα. Όλα θα γίνουν, πρέπει να γίνουν τηλεφωνικά. Όλα πρέπει να γίνουν μέσα από τρόπους οι οποίοι δεν θα επιτρέψουν και θα αποτρέψουν την άμεση επαφή. Οι έλεγχοι στο εξής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, θα είναι στοχοποιημένοι, θα επικεντρώνονται δηλαδή σε σημεία συνάθρησης κόσμου. Εμείς θα ελέγχουμε κάθε σημείο συνάθρησης και θα βοηθάμε όπου μας ζητηθεί. Θα πάμε από πόλη σε πόλη, θα πάμε από νομό σε νομό, θα πάμε όπου χρειάζεται για να μηδενίσουμε τις εστίες μόλυνσης από τον ιό. Το ζήτημα δεν είναι να κόβουμε μόνο πρόστιμο. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να κόψουμε το δρόμο στον ιό. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζικώστας ανακοίνωσε ότι η ελληνική αστυνομία στην Κεντρική Μακεδονία ενισχύεται με 60 επιπλέον οχήματα. Σήμερα υπέγραψα απόφαση διάθεσης ενός κονδυλίου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια 60 οχημάτων για την ελληνική αστυνομία, αλλά και τη στήριξη της αστυνομίας με υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά της.
Αυτή την καλή συνεργασία θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Οι έλεγχοι που γίναν όλο το προηγούμενο διάστημα θα συνεχίσουν και θα ενταθούν και το επόμενο διάστημα με τη συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας και τα μεικτά κλιμάκια που έχουμε ως περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης απίφθινε έκκληση προς όλους τους πολίτες προκειμένου να κάνουν υπομονή και να περάσει αυτή η δύσκολη, όπως είπε, κατάσταση. Πρέπει να βοηθήσουμε, τόνισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας που δίνουν τεράστια μάχη ώρα με την ώρα. Το αίτημα για ειδικότερη ενημέρωση με στοιχεία κάθε Δήμου ξεχωριστά για τη Θεσσαλονίκη επανέλαβε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας στη συνάντηση που είχε το μεσημέρι με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο Υπουργός από την πλευρά του ζήτησε αυστηρή τήρηση των μέτρων παρά το γεγονός ότι εισερχόμαστε σε εορταστική περίοδο. Για την κατάσταση που επικρατεί ειδικότερα στο Δήμο Θεσσαλονίκης συζήτησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τέθηκε το θέμα των αυστηρών ελέγχων και ο κύριος Ζέρβας μετέφερε στον Υπουργό το αίτημα του Δήμου να δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τα επιδημιολογικά δεδομένα σε κάθε Δήμο της Θεσσαλονίκης ξεχωριστά. Ο κύριος Ζέρβας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κατάσταση βαίνει προς ομαλοποίηση, είπε όμως ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Λοιπόν, σε αυτές τις δύσκολες ώρες για την Θεσσαλονίκη μας, για τη χώρα μας, πολλοί λένε πολλά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να σταθούμε στον αγώνα που δίνεται σε πολλά επίπεδα. Τον αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες, στον αγώνα που δίνεται από τους ανθρώπους που επιβάλλουν την τάξη, την ελληνική αστυνομία, την ελληνική αρχή διαφάνειας, τη δημοτική αστυνομία, τον αγώνα που δίνεται από τις υπηρεσίες των Δήμων, του πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο επίπεδο της βοήθειας στο σπίτι, όλων των συμπολιτών μας που έχουν κάποιο πρόβλημα και από όλους εμάς που έχουμε την όποια ευθύνη. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση βαίνει προς μια ομαλοποίηση. Εξακολουθεί όμως να είναι δύσκολη. Δίνοντας την υπόσχεση ότι θα εφαρμόσουμε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα τις επόμενες ημέρες, θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, έστω και περιοριστικά, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοίδης σε δηλώσεις του. Για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, έστω και περιοριστικά, ας κάνουμε όλοι, ας δώσουμε όλοι μαζί μια υπόσχεση. Ότι τις επόμενες μέρες θα εφαρμόσουμε ακόμα πιο αυστηρά, με μεγαλύτερο ακόμη σεβασμό και συμμόρφωση, τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει, εφαρμόσει η κυβέρνηση, πάντα με εισηγήσεις των δημοξιολόγων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας επανέλαβε ότι η Δημοτική Αρχή κάνει ό,τι μπορεί για να είναι κοντά στον πολίτη. Ο ίδιος όμως στάθηκε ιδιαίτερα για ακόμη μια φορά και στο θέμα της προσωπικής ευθύνης. Το τελευταίο αυτό το κρατάω σαν έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας και να γνωρίζουν όλοι ότι δεν υπάρχει κανένας σε αυτή τη χώρα ο οποίος να μην προσπαθεί για να βελτιωθεί η κατάσταση. Οπότε για αυτές τις κρίσιμες 10-15 μέρες που έχουμε μπροστά μας θέλω από τη μια πλευρά αυτοσυγκράτηση και αυτοπιθαρχία από τους πολίτες και από την άλλη πλευρά υπόσχομαι ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα κάνει ό,τι περνάει από τις δυνατότητές του, ούτως ώστε να προσφέρει τη συμπαράστασή του στους πολίτες, αλλά από την άλλη πλευρά να βοηθήσει στην τήρηση αυτών των μέτρων που πρέπει να τηρηθούν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη, η επόμενη επίσκεψή του ήταν προγραμματισμένη για νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στον Δήμο Βέρειας. Πάμε στην αγορά τώρα. Εστίαση. Και συνομιλούμε αμέσως τώρα με τον Μιχάλη Επιτροπίδη, τον Γραμματέα της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Επιτροπίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να σας πω την αλήθεια, στο πρώτο άκουσμα μιας ατάκας που είπατε χθες, με ρίξατε από τα σύννεφα, αλλά μετά άρχισα να το ξανασκέφτομαι καλύτερα. Δηλαδή, αυτό το καλύτερα να μην μας ανοίξουν που είπατε, με σόκαρε στην αρχή, αλλά άρχισα μετά να καταλαβαίνω πού το πηγαίνατε. Και γι' αυτό σας καλέσαμε, για να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τελικά πόσο ουσία έχει αυτό το καλύτερα να μην μας ανοίξουν. Καταρχάς, ξέρετε ποιο είναι το σχέδιο, σας έχουν πει, γιατί εμείς ακούμε 5, 6 Δεκεμβρίου, 10, 20, 25. Τι ισχύει? Σήμερα ακούγεται το 21. Το 21. Ναι. Τελειωμένος Δεκέμβρης δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα λίγο.
Επειδή το ίδιο όπως σοκαριστήκατε εσείς, σοκαριστήκαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, γιατί όλοι θέλουν να ανοίξουν. Ναι. Αλλά όταν το βάζουμε κάτω και βλέπουμε ότι όταν ανοίξαμε στις 25 Μαΐου τα καταστήματα εστίασης για τις 35 ημέρες, δηλαδή τον Ιούνιο και τις 5 ημέρες του Μαΐου, ναι, είχαν πτώσει 80% τζίρου. Ο οποίος διαπιστώσατε ότι οφείλεται, μάλλον οφειλόταν τότε σε τι? Καταρχάς ήταν έρευνα μιας σοβαρής εταιρείας δημοσκοπήσεων ανά την Ελλάδα. Ναι. Το οποίο επισκέφτηκε την εστίαση το 11%. Του πελατολογίου. Το πελατολογίο από το 100% που επισκέπτονται την εστίαση. Ναι. Επισκέφτηκε το 11% για όλο τον Ιούνιο. Δηλαδή είχαμε 35 μέρες με 80% πτώση τζίρου καλοκαιριάτικα που είναι στους εξωτερικούς χώρους και χωρίς κρούσματα. Ναι. Αν είναι δυνατόν να προαναγγέλνουμε το άνοιγμα της εστίασης με αυτούς τους όρους που θα θέλουν να θέσουν μόνοι τους, χωρίς συζητήσεις, δηλαδή με τους αρμόδιους φορείς, είτε με τα πρωτοβάθμια σωματεία, είτε με το δευτεροβάθμιο σωματείο που είναι υπό ΕΣΕ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία μας. Όρους όταν λέτε, ας τα δούμε ένα-ένα, γιατί όντως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν λέτε όρους, εννοείται όρους λειτουργίας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, 4 ανατραπέζι. Με συγκεκριμένο ωράριο. Έτσι. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Ούτε αυτό το γνωρίζουμε. Βλέπουμε ότι παίρνουν μέτρα τα οποία τα παίρνουν στη Γερμανία, σε άλλες χώρες που αρχίζουν να ανοίγουν σιγά σιγά και προσπαθούμε και εμείς να κοιτάξουμε αυτοί πώς, τι μέτρα πήρανε προς τα εκεί, να τα βάλουμε και εμείς εδώ. Ναι. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα κατά αυτόν τον τρόπο. Έχετε εικόνα για ποιο λόγο δεν είχε πάει ο Ιούνιος, δηλαδή αυτή η έρευνα που έχετε στα χέρια σας και λέτε τότε που ήταν και ο καιρός έξω καρδιά και ανοιχτά όλα. Και θα μπορούσε να πει ο κόσμος μετά από τέτοιο κλείσιμο, ας βγω να διασκεδάσω και δεν πήγαινε στα μαγαζιά. Αυτό ακριβώς περίμενα. Μετά από 2,5 μήνες όλοι λέγανε πώς να ανοίξει η εστίαση, να βγούμε όλοι να διασκεδάσουμε. Και όμως δεν βγήκαν. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Το ότι ο κόσμος φοβήθηκε δεν είναι μόνο ότι φοβήθηκε τότε, ας πούμε, να βγει μη τυχόν κολλήσει, γιατί τα εστιατόρια, ας πούμε, και έτσι, που θα θέλουν να ανοίξουν τα εστιατόρια και όχι τα καφέ μπαρ, αυτή τη στιγμή θέλουν να ανοίξουν τα εστιατόρια. Ναι. Τα εστιατόρια, οι ηλικίες τις οποίες είναι στα εστιατόρια επισκέπτονται είναι άνω των 40 ετών περισσότερο. Που σημαίνει ότι δεν είναι καλή η ψυχολογία τους, φοβούνται για το τι θα γίνει, δεν έχουν λεφτά, τι ακριβώς. Και τα οικονομικά. Και ότι ο φόβος μην κολλήσουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ένας φόβος στην πόλη μας και όλοι πρέπει να τηρήσουμε και πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε την υγεία. Έτσι. Όχι να βλέπουμε και να προαναγγέλουμε ότι θα ανοίξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει η εστίαση. Mm-hmm. Και αν τυχόν ανοίξει, πιστεύουμε ότι θα εφαρμόσουν το ότι θα λειτουργήσουν μόνο τα εστιατόρια, καθόλου το καφέ μπαρ, μόνο τα εστιατόρια και εκείνα μέχρι συγκεκριμένη ώρα χωρίς μουσική. Ναι. Δηλαδή, το ωράριο παίζει ρόλο στα εστιατόρια. Βεβαίως, γιατί εμείς λειτουργούμε καθαρά πέρα από το φαγητό. Οι Έλληνες βγαίνουν μετά τις 7, 8, 9, 10 για να φάνε. Έτσι. Ναι. Δεν βγαίνουν το μεσημέρι, δεν έχουμε. Ο καθένας είναι στις δουλειές της. Και αν ανοίξει και το εμπόριο, το λιανικό εμπόριο, μπορεί να ανοίξει. Αλλά με κάποιους περιορισμούς και εκεί πέρα για να μην υπάρχει συνάθρηση τόσο πάνω στα λεωφορεία. Τα οποία αυτά μας φέρανε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα και όχι συναθρήσεις στο καφέ και στα εστιατόρια. Καλά, εντάξει, και η εστίαση έπαιξε το ρόλο της. Βέβαια, η εστίαση όταν λέω δεν εννοώ τα εστιατόρια, αλλά τα καφέ μπαρ και τα κλαμπ είδατε. Ορισμένα κλαμπ, ορισμένα μπαράκια που είναι μετρημένα στην πόλη μας, δεν μπορεί να παίξαν τόσο ρόλο ώστε να γίνει τόσο διασπορά. Όλη η διασπορά γινόταν με τα αστικά. Εντάξει, δική σας εκτίμηση. Μπορεί να έπαιξε ρόλο, προφανώς και έπαιξε. Αλλά όλοι έβαλαν από λίγο το χεράκι τους. Όλοι από λίγο. Δεν λέμε όχι. Δεν λέμε και τους κακούς επαγγελματίες, οι οποίες αγνοώντας τα πρωτόκολλα, συναθρισόντασαν έτσι, από εκεί και πέρα ήταν η αστυνομία. Έπρεπε να κάνει σωστά τη δουλειά της η αστυνομία. Αυτό είναι σωστό. Αυτό φωνάζαμε και τότε. Αυτό είναι σωστό. Και η αστυνομία έριχνε προστήματα, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν πρώτη στα προστήματα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Έπρεπε να κάνει δουλειά της και η κυβέρνηση και η αστυνομία, γιατί είχαμε παραχαλαρώσει και οι περισσότεροι έκαναν ότι δεν καταλάβαιναν. Ας δούμε τώρα πώς ξαναμπαίνει μια επιχείρηση σε λειτουργία. Εσείς λέτε ότι για να μπει το κλειδί στην πόρτα χρειάζεται ένα πεντοχίλιαρο. Άρα, αν ανοίξουμε 21 Δεκεμβρίου, αφήστε το καλύτερα. Δεν το συζητάμε, γιατί
Δεν λέμε ότι θα μειωθούν τα κρούσματα και θα ανοίξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε τα κρούσματα να μειωθούν, πιστεύω, και έτσι μέσα στον επόμενο μήνα. Αλλά η εστίαση έχει το εξής, την εξής διαφορά με το λιανικό εμπόριο. Δηλαδή, ένα κατάστημα λιανικό εμπόριο που πουλάει παπούτσια ή ρούχα, θα πάει ο ιδιοκτήτης ή θα έχει έναν υπάλληλο ή δύο υπαλλήλους. Η εστίαση για να ανοίξει θέλει το μάγειρα, το φαγητό, δηλαδή τα εστιατόρια που λέμε. Θέλει το μάγειρα, θέλει το βοηθό, θέλει τη λάτζα, θέλει τους δύο σερβιτόρους για να βγάλουν τη βάρδια. Χωρίς κόσμο πολύ, μόνο για να ανοίξει. Ναι. Αυτά είναι τα απαραίτητα για να λειτουργήσει ένα μαγαζί. Δηλαδή, μιλάμε έξοδα τεράστια. Θέλει τις αγορές. Προμήθειες εννοείται. Ναι. Εμείς αυτό που ζητάμε, ακόμα και σε αυτό το σενάριο, δηλαδή να μας πούνε ότι ανοίγεται, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να πούν με συμφέρει να ανοίξω ή με συμφέρει να μείνω κλειστός και να έχω κάποια ευεργετικά, ας πούμε, την επιστρεπτέα και τέτοια, τα οποία στους πληττόμενους τη πέντε μπορεί να μην τη δώσουν. Ναι. Εσείς φοβάστε μήπως τυχόν σας βγάλουν από την κατηγορία λουκέτου και σας πούν απλά είστε πληττόμενοι, οπότε κανονίστε την πορεία σας. Τώρα τι θα κάνετε? Δώστε μέχρι τις 21 του μηνός που σας ανοίγουν, 21 του μηνός σου λέει πλήρωσε το δώρο Χριστουγέννων των υπαλλήλων. Ναι. Καλά, ούτως ή άλλως σε ένα βαθμό σε ό,τι σας αφορά, στο μερτικό που σας αφορά, εσείς θα το πληρώσετε. Ναι, το υπόλοιπο θα το δώσει το κράτος. Ναι, ότι θα πρέπει να το τρενάρουμε, θα πρέπει να το τρενάρουμε έτσι μέχρι 30 Απριλίου. Αυτά. Δεν μπορεί να είναι ένα κατάστημα κλειστό να λες ότι δώσε 2-3-4 χιλιάρικα στους εργαζόμενους τώρα για το δώρο Χριστουγέννων, αν είναι δυνατόν έτσι. Έχετε θέσει θέμα για το αν θα θελήσει και το προσωπικό να δουλέψει. Και αυτό μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Και μάλιστα είπατε, νομίζω σε εμάς το πρωί στο Ράδιο Θεσσαλονίκη το είπατε, ότι μπορεί πολλοί να προφασιστούν ότι είναι κρούσματα, ότι είναι σε καραντίνα γιατί έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα, για να μην μπουν στη διαδικασία να δουλέψουν για 5-6 μέρες, χάνοντας τα 800. Τα 534 που θα είναι τον Δεκέμβριο. Αλλά όπως και να έχει, θα έρθουμε αντιμέτωποι με το προσωπικό μας. Και όπως ξέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα καταστήματα εστίασης απασχολούν από 5 έως 15 άτομα προσωπικό. Επομένως, αυτά τα άτομα είναι η οικογένειά μας. Είμαστε μαζί, προσπαθούμε για το μαγαζί, όλοι μαζί προσπαθούμε για κάποια επιχείρηση. Λίγα είναι τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν από 20 έως 50 άτομα προσωπικό και δεν με ενδιαφέρει όταν θα πει ο εργαζόμενος είμαι στο σπίτι μου, με πυρετό. Έχω 38, πυρετό. Τι να το πω, φέρε μου χαρτί από τον γιατρό. Θα μαλώσουμε, θα μπούμε στις διαδικασίες δηλαδή αυτές μαζί με τους εργαζόμενους. Ενώ μια επιχείρηση μεγάλη θα πει ότι ναι, φέρε μου και αύριο σε διώχνω κιόλας. Σε βγάζω από την Αναστολή. Δηλαδή εκεί θα έρθουμε αντιμέτωποι με τους εργαζόμενους, οι οποίοι εμάς είναι ένα κομμάτι του μαγαζιού μας. Εμείς είναι η οικογένειά μας οι εργαζόμενοι. Ναι. Και με αυτό το σκεπτικό θα έρθουμε αντιμέτωποι. Το να ανοίξουμε για ορισμένες μέρες. Αυτή η μορφή ακορντεών δεν συμφέρει στην εστίαση. Ναι. Το φοβάστε, έτσι, δηλαδή, ότι μπορεί μετά τα φώτα να ξαναπούν ξανακλείστε τώρα. Ναι, αφού το λένε, με αυτή τη μορφή θα σας ανοίξουμε. Στη μορφή ακορντεών. Το λένε οι ίδιοι, το προαναγγέλνουν, χωρίς συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Εσείς, δηλαδή, έτσι όπως μου τα λέτε, προτιμάτε να είστε κλειστοί μέχρι να τελειώσουμε με την πανδημία. Να λατωθούν τα κρούσματα, να μπορούμε, γιατί εδώ ακούστηκαν μέχρι και plexiglass. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να μας πούνε τώρα, πληρώστε και plexiglass για να βάλετε ανάμεσα στα τραπέζια. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε τέτοια. Θα περιμένουμε να τελειώσει πρώτα πάνω απ' όλα η Θεσσαλονίκη μας, να πέσουν τα κρούσματα και μετά ναι, να συζητήσουμε να ανοίξουμε με ποιες προϋποθέσεις. Και πιστεύουμε ότι έχουμε τον κύριο Καβαθά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είναι πολύ γνώσης των πραγμάτων και θα μπορεί να κάνει τις συζητήσεις όπως ανοίξαμε στις 25 Μαΐου. Με ο κύριος Καβαθάς που μεσολάβησε για τα τετραγωνικά μέτρα και τους εσωτερικούς χώρους, με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουμε, το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα. Ναι. Όταν είναι να ανοίξουμε, πρέπει να γίνει συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς. Αυτό είναι που φωνάζουμε στην κυβέρνηση και αυτό το υπόμνημα που θα στείλουμε άμεσα τώρα αυτές τις μέρες. Ήδη το έχουμε ετοιμάσει. Σήμερα είχαμε μια τυπική διάσκεψη. Αυτό το υπόμνημα θα πάει στον Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό και κοινοποίηση σε όλους τους υπουργούς. Ναι. Και ζητάτε, από ό,τι βλέπω, ειδικές χρηματοδοτήσεις, παρέμβαση για τα ενίκια, επιδοτήσεις για τους εργαζόμενους έτσι και παρέμβαση για τις υποχρεώσεις προς τους Δήμους. Όλες αυτές οι υποχρεώσεις είναι για μέχρι 30 Απριλίου που ζητάμε. Δηλαδή το ενίκιο, όσο διάστημα είναι κλειστό ένα κατάστημα εστίασης, θα πρέπει να πληρώσει και το 60% το κράτος. Δεν μπορεί να μας ζητά σε εμάς να πληρώσουμε το 60% του κράτους από ένα κατάστημα το οποίο δεν έχει έσοδα. Εμείς να σας πω ότι αυτό το lockdown ήδη που διανύουμε είναι το τρίτο για μας για την εστίαση. Το πρώτο mini lockdown ήταν τέτοιες μέρες το Νοέμβριο του 2019 με τον αντικαπνιστικό νόμο.
το οποίο είχαμε 40% μείωση του τζίρου μας. Γιατί ήταν λάθος πάλι η ημερομηνία που πάρθηκε αυτή η απόφαση. Έπρεπε να πάρθει την άνοιξη, ούτως ώστε σιγά σιγά να προσαρμοστεί ο κόσμος. Πάρθηκε Νοέμβριο, μήνα, μέσα στις γιορτές και είχαμε 40% μείωση του τζίρου μας. Το τρίτο lockdown ήταν το αποκορύφωμα. Και αν δεν έχουμε πραγματική ρευστότητα, γιατί το μόνο μέτρο ρευστότητας που παίρνουμε είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Ζητάτε να είναι μη επιστρεπτέα στο 100%. Μη επιστρεπτέα στο 100%. Όλες είμαι. Εμείς σε αυτή τη στιγμή που ζητάμε με το υπόμνημα να υπάρχει ένα μη επιστρεπτέα ρευστότητα 2.000 ευρώ το μήνα σε κάθε επιχείρηση, γιατί δεν είναι μόνο τα αυτά που βλέπουμε. Το ενίκιο της επιχείρησης που το ζητάμε με 100% όσο είναι κλειστά, ζητάμε 2.000 για να μπορούν να πληρωθούν και οι υπόλοιπες 10. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί, οι οποίοι τρέχουν, να μπορεί να πληρωθεί το ενίκιο του ιδιοκτήτη ενός επιχειρηματία. Δηλαδή έχουν βάλει στον εργαζόμενο, παίρνουν πολύ σωστά τις αποφάσεις για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους, αλλά όχι τον επιχειρηματία. Γιατί το εξαιρείται ο επιχειρηματίας, το ενίκιο που πληρώνει στο σπίτι, από έστω το 60%, το 40% έκπτωση. Να. Κάτι τελευταίο. Τα μπαρ και τα κλαμπ πρέπει να μείνουν κλειστά, έτσι. Κοντά στα ξερά καήκαν και τα χλωρά. Ναι. Άρα επομένως, ακόμα και στο μέτρο το ανοίγματος, σαν πρώτη φάση θα πρέπει να είναι τα ημερήσια. Αυτά που θα λειτουργήσουν μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Γιατί όπως και να έχει, θα έχουμε τα περιοριστικά μέτρα της ώρας. Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλησπέρα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Θα μείνουμε στην αγορά όμως, γιατί τα θέματα έχουν αρχίσει και ανοίγουν σαν βεντάλια, όπως καταλαβαίνετε. Στην κωδικοποίηση των μέτρων στήριξης που έχουν ανάγκη οι επιχειρηματίες, όπως οι ίδιοι τα ιεραρχούν, προκειμένου να σταθούν όρθιοι, τόσο τώρα, όσο και στην μετα-COVID εποχή, προχώρησε μέσω έρευνα στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το συμπέρασμα που προέκυψε από την μελέτη των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας είναι πως αυτά που έχει άμεση ανάγκη η οικονομία είναι η στήριξη της απασχόλησης, της κατανάλωσης και της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Η στήριξη της απασχόλησης, της κατανάλωσης και της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσα από συγκεκριμένα μέτρα, τόσο κατά τη διάρκεια του απαγορευτικού όσο και μετά από αυτό, αναδεικνύεται μέσα από τις προτάσεις επιχειρήσεων μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Το ΕΒΕΘ υλοποίησε έρευνα στο διάστημα 7 έως 19 Νοεμβρίου μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του, εκ των οποίων 82 ανταποκρίθηκαν καταγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις πιθανές λύσεις σε αυτά. Από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων προκύπτει ότι η αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τουλάχιστον 2 χρόνια είναι αναγκαία ώστε να επέλθει σχετική ηρεμία στην αγορά και θα μετριάσει ουσιαστικά τις ανησυχίες των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι επιστρεπτές προκαταβολές και συγκεκριμένα η τέταρτη και η πέμπτη να μην επιστραφούν. Να δοθούν δάνεια με πολύ χαμηλό, αν όχι μηδενικό επιτόκιο, με συνοπτικές διαδικασίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν και τα παράπονα μελών ότι δεν έλαβαν καν απάντηση ή έλαβαν αρνητική απάντηση στην αίτηση για λήψη εγγυημένου τεπίκ δανείου COVID-19. Να μειωθούν τα ενίκια μέχρι και 50% και μάλιστα ακόμη και σε επιχειρήσεις που δεν έκλεισαν με κρατική εντολή. Τα μέτρα στήριξης να αφορούν όλους ή περισσότερους ΚΑΔ στο πρότυπο του Μαρτίου και Απριλίου 2020, καθώς ναι μεν δεν έκλεισαν, αλλά στην πραγματικότητα πλήττονται. Το ουσιαστικό κριτήριο προτείνουν να είναι η σημαντική μείωση τζίρου και όχι το αντικείμενο δραστηριότητας. Να δοθούν επιδοτήσεις για δημιουργία e-shop, αγορά, υπολογιστή και εξοπλισμού και δημιουργία ιστοσελίδας. Να ανασταλεί η λήψη των επιταγών για μετά το Μάρτιο, κάποιοι μάλιστα μιλούν και για ένα έτος. Να αρθεί προσωρινά η μη χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η υποχρέωση πληρωμής τους έχει ανασταλεί. Έπειτα από την άρση του απαγορευτικού, να δοθούν άτοκα δάνεια με την εγγύηση του κράτους. Να συνεχιστούν μέχρι το τέλος της πανδημίας οι επιστρεπτές προκαταβολές. Να επεκταθεί το μέτρο του μειωμένου ενοικίου τουλάχιστον για 6 μήνες. Να γίνει τρίμηνη αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Να διαγραφούν οι προσαυξήσεις. Να δοθούν κουπόνια σε ανέργους για κατανάλωση από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, να δοθεί επιδότηση στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων,
να δοθεί επιδότηση στις εισφορές για την πρόσληψη προσωπικού, να συμπεριληφθούν στις ενισχύσεις που παρέχονται μέσω του ΕΣΠΑ και άλλοι ΚΑΔ, να γίνει αναστολή της καταβολής δόσεων ενήμερων τραπεζικών δανείων για ακόμη ένα εξάμηνο, να γίνεται πολύ αυστηρός έλεγχος στην τήρηση υγειονομικών κανόνων και πρωτοκόλων, αριθμός εισερχομένων στα καταστήματα λιανικής, στους χώρους παραγωγής, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα, κάποιος προτείνει όχι μόνο επιβολή προστίμου, αλλά και οι παραβάτες να τιμωρούνται με κλείσιμο για μία εβδομάδα. Να επιταχυνθεί εφαρμογή των μέτρων και να υπάρξει η δυνατότητα για ρύθμιση οφειλών σε πολλές δόσεις μέχρι και 10 χρόνια ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Η κωδικοποίηση των προτάσεων των επιχειρήσεων συμπεριλήφθηκε σε επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ Ιωάννης Μπασούτης και απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η κωδικοποίηση των προτάσεων των επιχειρήσεων συμπεριλήφθηκε σε επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ Ιωάννης Μασούτης και απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη και στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Συνδεόμαστε με τον Κωνσταντίνο Ιακώβου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Θεσσαλονίκης. Κύριε Ιακώβου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μιλάμε για μικροεμπόριο στην δική σας την περίπτωση, έτσι. Ατομικές επιχειρήσεις, πολύ μικρές και μικρομεσαίες. Ναι. Να μην ρωτήσω την κατάσταση αυτών των επιχειρήσεων. Δεν χρειάζεται να είναι μάλιστα κάποιος. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Οι τηλεθεατές τα γνωρίζουν. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι έτσι μια πρόβληση να κάνουμε. Στο τέλος του χρόνου θα βγει η ΓΕΣΕΒΕ και θα πει ότι τα αριθμούς που είχε δώσει σε 100.000 μείον εργασίες θα είναι σίγουρο. Και βλέπουμε και το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα υπάρχει σε μεγάλη πληγή και εδώ, δεν θέλω να σας μιλάτε, έτσι να κάνουμε μακάβριο δελτίο. Ναι. Με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο και κλαίνε. Ναι. Εδώ και στεναχωριέται πάρα πολύ, να ξέρετε. Μιλάμε απευθείας για λουκέτα εδώ, γιατί μιλάμε για ατομικές κατά βάση επιχειρήσεις, όπως είπατε. Μιλάμε για αυτοαπασχολούμενους. Θα σας πω ότι είχα πει στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η πιθανότητα οι ατομικές επιχειρήσεις δεν θα κλείσουν έτσι, θα αφήσουν χρέη στο δημόσιο πάρα πολλά, όπως είχε γίνει και πριν τη δεκαετία, πριν την μεγάλη ύφεση που είχαμε, και θα πηγαίνουν σε επιχειρήσεις έστω και να βγάζουν και 10 ευρώ μαύρα, και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά πλέον πρέπει να είμαστε απέναντι σε ό,τι μας έχει συμβεί, να είμαστε σωστοί και να μιλάμε με τα ονόματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και είναι ο συναισθηματισμός μου, έτσι, και θα με συγχωρέσετε κύριος και Μόσχε, να βγάζουν 10 ευρώ να παίρνουν το γάλα της οικογένειας. Ναι, μάλιστα. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι στην ομοσπονδία σας, ας πούμε, γιατί όλα έχουν και ένα ας πούμε μπροστά, είναι όλα τα ρήματα, όλες οι λέξεις σιγά σιγά μπαίνουν σε εισαγωγικά. Δουλεύουν τώρα, ποιες δουλεύουν, με τι ωράρια, ποιες είναι ανοιχτές, ποιες είναι σε λειτουργία. Κοιτάξτε, έχουμε 30 σωματεία στην Ομοσπονδία. Μέσα είναι τα περίπτερα, τα ψυχικατζίδικα, οι κρεοπόλοιδες, οι συμπεσίτες, να μην ξεχάσω κανένα και παρεξηγηθεί, οι αισθητικοί, οι λογιστές, όλα τα επαγγέλματα είναι. Ναι. Καλά, οι λογιστές τρέχουν και δεν φτάνουν. Τα τρόφιμα καλά πάνε σε γενικές γραμμές. Τα υπόλοιπα όμως. Θα σας πω κάτι. Είναι σε δραματική κατάσταση. Εδώ πρέπει όμως να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί γίνεται μια λαθασμένη εικόνα. Δίνεται. Τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, ναι, πάνε καλά. Αν προσέξετε, η τζίρι σε μίνι μάρκετ, παντοπολία, περίπτερα και ψυχικά τζίδικα, είναι 50% κάτω στην καλύτερη περίπτωση και 70-80% στη χειρότερη. Ναι. Καλά, είναι λογικό. Δεν κυκλοφορεί κόσμος, κύριε Ιακώβ. Λογικό είναι. Εκτός από αυτό, δεν κυκλοφορεί κόσμος στο πεζοδρόμιο, πώς θα δουλέψει ένα μίνι μάρκετ, ένα περίπτερο, λογικό είναι. Ναι, γιατί προσέξτε τι λέμε. Μας έχουν στους πληττόμενους όλοι, αλλά λεφτά δεν έχουν δει οι περισσότεροι. Δηλαδή από ακόμα και την επιστρεπτέα προκαταβολή που δώσανε, το 70-65% πήρε. Οι υπόλοιποι, για χίλιους δυο λόγους, δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στην αίτηση την ψηφιακή. Άρα, αυτοί που δεν πήραν την επιστρεπτέα προκαταβολή και δεν μπόρεσαν να πάρουν και τις υπόλοιπες, αυτοί είναι που θα είναι οι πρώτοι που θα βάλουν και λουκέτο. Αυτό συμβαίνει και με την επιστρεπτέα 4, αυτή που είναι σε εξέλιξη τώρα. Φυσικά.
μας παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται και στην Ομοσπονδία και παντού ότι δεν βάζουν σωστά τα μέτρα. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι που αυτό το σύστημα, αυτός ο αλγόριθμος πετάει έξω τους συναδέλφους σας. Κοιτάξτε, επειδή είμαι και στο Δήμο και βλέπω πώς λειτουργεί μια δημόσια υπηρεσία και έχω καταλάβει πολλά στον ένα χρόνο που είμαι, το δημόσιο και γενικά όλος ο δημόσιος τομέας πρέπει να βάλει κάποιους όρους και δεν γνωρίζουν καλά τους όρους. Ακόμα και έναν όρο να βάλεις, φοβάσαι να μην κάνεις κακό σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό και ψάχνονται πολλές οι νόμοι και τους διευρύνουν και μετά αν κάνουν λάθος γίνεται διευκρινιστική. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει συμβεί και στην Επιστρεπταία. Προσπαθούν οι ομοσπονδίες, οι ΓΕΣΕΒΕ και τα επιμελητήρια να το λύσουν και κάθε φορά βάζουμε και ένα λιθαράκι για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας από το 65% να φτάσουμε στο 75% και στο 80%. Μάλιστα. Κύριε Ιακώβου, να δούμε λίγο τον κατάλογο των ετοιμάτων. Είναι ένας ο οποίος απευθύνεται προς την κυβέρνηση, στο Οικονομικό Επιτελείο κατά βάση, και ένας προς τους Δήμους. Βλέπω μεταξύ άλλων ότι ζητάτε μείωση του ΦΠΑ στο 6%, τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια. Και επίσης ζητάτε όπως όλοι αυτές οι έστω και κατά το ίμιση επιστρεπτές προκαταβολές να γίνουν στο 100% μη επιστρεπτές. Και από εκεί και πέρα μία σειρά ρυθμίσεων, γιατί είναι αντιληπτό ότι επιχειρήσεις οι οποίες δεν δουλεύουν καθόλου ή κουτσοδουλεύουν, όταν θα έρθει η άνοιξη προφανώς και δεν θα έχουν λεφτά για να δώσουν τις υποχρεώσεις τους. Να διευκρινίσω μόνο κάτι, γιατί να μην παρεξηγηθούν και οι δήμαρχοι. Εμείς σαν Ομοσπονδία αυτό που κάναμε και το έχουμε στείλει και στη ΓΕΣΕΒΕ να το βάλει μέσα στα δικά της τα αιτήματα, δεν αποσκοπούσαμε την οικονομική αποδιοργάνωση των Δήμων. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να πάρουν στο 100% αποφάσεις που ενώ θέλουν οι Δήμαρχοι να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να μπορέσουν να κόψουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Θέλουν. Εσείς κάποιος με τους δημάρχους που μιλάτε, τι σας λένε? Ας πούμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τι λέει το Οικονομικό Επιτελείο? Ο κύριος Κούπκας, ο κύριος Ζέρβας, τι λένε από αυτό? Με τον Δήμαρχο εγώ μιλάω συνέχεια, γιατί είμαι και δημοτικός σύμβουλος. Θέλει να βοηθήσει, αλλά θα σας πω κάτι. Εσείς, ας πούμε, ζητάτε απαλλαγή 100% από τα δημοτικά τέλη για το επόμενο διάστημα. Μα το πρωί μιλούσαμε με τον κύριο Δημουρτζίδη και με τον κύριο Γκανταντζίδη σε μια τηλεδιάσκεψη. Δεν μπορούν να, αν δεν δώσουν νόμους το Υπουργείο Εσωτερικών και να πει ο εκάστοτος Δήμος έχει την υποχρέωση, έχει τη δυνατότητα να κάνει απαλλαγή τέλη κοινόχρησης του χώρου μέχρι το τέλος του 2020 σε όλα τα μαγαζιά. Ναι. Δεν έχουν οι Δήμοι αυτή τη δυνατότητα. Θα είναι υπόλογοι και θα βρεθούν εκτεθειμένοι. Όχι. Έτσι. Αν υπάρχει ΦΕΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών, μπορούν να το κάνουν. Ναι, αυτό λέμε. Με την προϋπόθεση όμως ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει αυτά όλα που εμείς έχουμε βάλει 7 στόχους να τα δώσει, τα χρηματοδοτήσει στους Δήμους. Γιατί οι Δήμοι, βγήκε ο νόμος και τα εφαρμόσουν, μετά θα έχουν προβλήματα με τους Δήμους. Ναι, θα διάσουν τα ταμεία των Δήμων. Ακριβώς. Δεν πάμε αυτό που είπα και στην αρχή να κάνουμε οικονομική αποδιοργάνωση των Δήμων. Καλά, προφανώς. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι ο στόχος σας είναι να διαλύσετε, ας πούμε, την αποκομιδή στους Δήμους ή οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσίας προς τον πολίτη. Καλά, πολιτικά μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, κύριε Μόσχη. Αλλά επειδή εγώ μιλάω τεχνοκρατικά και βλέπετε πώς σας το παραθέτω, θα σας πω και το εξής. Αν ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών δεν πει εγώ βάζω αυτά τα λεφτά για να κάνετε όχι όλα αυτά που μου λέει, όχι από τα 7, τα 4 αιτήματα, ναι, δεν μπορεί κανένας Δήμος και το έχω πει και στους επαγγελματίες. Εδώ θα πρέπει αυτά που ζητήσαμε εμείς στην ουσία, ποιο είναι το σκεπτικό και η λογική. Η λογική είναι ότι πολλά μαγαζιά λόγω της δεκαετής ύφεσης που είχαμε και της κρίσης ήταν μαύρη στη λίστα των τραπεζών, είχαν χρέη διάφορα, είχαν αφήσει ρυθμίσεις, κόκκινα δάνεια, τα πάντα. Αυτή η δυνατότητα δίνεται χωρίς να περάσεις μέσα από το τραπεζικό σύστημα ή με την επιστρεπτεία προκαταβολή που θέλει ένα σωρό χαρτιά, να μπορέσει το κράτος να δώσει έναν πιο εύκολο τρόπο διευκόλυσης των μαγαζιών.
Αυτή είναι η λογική. Με την κυβέρνηση έχετε μιλήσει στα υψηλά κλιμάκια? Φυσικά. Μιλάμε. Ανταπόκριση υπήρξε. Μάλλον ανταπόκριση. Απάντηση υπήρξε του ανταπόκριση. Απάντηση. Ξέρετε πώς είναι οι πολιτικές απαντήσεις. Σου δίνει μια πολιτική απάντηση και πρέπει να ερμηνεύσεις εσύ τι ακριβώς είναι. Το καταλαβαίνετε, είστε χρόνια δημοσιογράφος και πάντα οι πολιτικοί δεν απαντάνε ναι, θα γίνει την Τετάρτη, θα δούμε πότε θα γίνει. Καταλαβαίνω. Κύριε Ιακώβου, θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να πάμε τώρα στο κεφάλαιο Ιχνηλάτες πολιτικής προστασίας. Είναι εξαιρετικό το θέμα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, 190 εν προκειμένου, οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά στην προσπάθειά τους να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού στη χώρα. Μιλούν με όσους είναι θετικοί, αναζητούν τις επαφές τους και ενημερώνουν σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Στο Σώμα των Ιχνηλατών αναφέρθηκε αναλυτικά και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Τους 190 ιχνηλάτες, οι οποίοι καθημερινά ξεκινούν μια ασταμάτητη κούρσα και έναν διαρκή αγώνα προκειμένου να προλάβουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα την ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων πριν διασπαρεί ο ιός, παρουσίασε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Η ιχνηλάτηση είναι τα τείχη που σηκώνουμε για να προστατεύσουμε το σύστημα υγείας, ανέφερε ο κύριος Χαρδαλιάς. Δεν ισχύει ότι υπάρχουν ορφανά κρούσματα άνω του 80%, υπόθηκε και στη Βουλή. Στη συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών, συγχαίεται με ΑΙ η επιδημιολογική αρχική διερεύνηση που κάνει ο ΕΟΔΗ στα κρούσματα για το που έχουν αρχικά κολλήσει, με τη μετέπειτα διαδικασία ιχνηλάτησής του. Το 92,3% των κρούσματων ιχνηλατείται αρκούντος διοξειδικά, τόσο αυτοί όσο και τις επαφές τους, και θα πρέπει να πω ότι ακόμα και χωρίς σαφής ένδειξη, πολλές φορές οι παραδοχές των αλγορίθμων μας είναι οριζόντιοι και δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια μεγάλων διαρροών σε σχέση με τον όγκο και την ποσότητα των ανθρώπων που προχωράμε σε απομόνωση ή των δομών που αναγκαζόμαστε να κλείσουμε. Και αυτό έχει γίνει από την αρχή της κρίσης και αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πραγματικά τι ακριβώς συστήνει το ECDC. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτή τη συζήτηση περί 30-100.000. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμο θα ήταν 3.000 ιχνηλάτες αυτή τη στιγμή για να ιχνηλατήσουν 1.400 κρούσματα. Και δεν ξέρω και σε τι παραμέτρους βασίζει το ECDC. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμα και στην ημέρα που είχαμε το ρεκόρ των 3.350 κρούσματων, οι 190 ιχνηλάτες μας χρεώθηκαν μεσοσταθμικά 18 περίπου υποθέσεις ο καθένας, τις οποίες τις ολοκλήρωσαν σε διάρκεια 10 με 14 ώρες, ο καθένας και μέσα στο πρώτο 24ωρο. Προχωρώντας σε λεπτομέρειες για το έργο των ιχνηλατών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για 190 εξαιρετικά στελέχη που καθημερινά δουλεύουν πολύ σκληρά, πολύ υπεύθυνα και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά και αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη. Τι κάνουν αυτοί οι 190 ιχνηλάτες είναι το ερώτημα. Η Υπηρεσία Ιχνηλάτης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα αναλαμβάνει να ιχνηλατήσει τα κρούσματα των περιστατικών που είναι θετικοί εντός Ελλάδος. Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας από τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα. Η βάρδια ουσιαστικά ξεκινά από τις 6 το απόγευμα, όπου έρχεται η λίστα του ΕΟΔΗ με τα θετικά ημερήσια κρούσματα. Από εκεί και πέρα, τα περιστατικά μοιράζονται ισόπωσα στους ιχνηλάτες, οι οποίοι και έρχονται σε επικοινωνία με τα κρούσματα προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, να μάθουν για τις στενές επαφές τους, τις οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσουν εξίσου και να τους απαντήσουν σε όποια απορία τους. Κάθε βάρδια έχει περίπου 60 άτομα, ενώ το τελευταίο τηλεφώνημα σε κρούσμα γίνεται στις 11 με 12 το βράδυ. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατανέμονται στην καταγραφή ή εκδίδουν βεβαιώσεις για τις εργασίες θετικών κρουσμάτων. Έτσι, οι ιχνηλάτες ουσιαστικά θα τηλεφωνήσουν σε όλα τα θετικά κρούσματα που θα ανακοινωθούν σε μία μέρα, αλλά και στις στενές επαφές τους, οι οποίες κατά μέσο όρο είναι περίπου 5. Μπορεί ο κορονοϊός να θερίζει στη χώρα μας, να αυξάνονται καθημερινά οι νεκροί και οι διασωληνωμένοι και η κατάσταση στα νοσοκομεία, ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, να είναι άσχημη. Όμως το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού που αναμένουν οι ειδικοί μετά τα Χριστούγεννα είναι αυτό που φοβίζει ακόμη περισσότερο την επιστημονική κοινότητα. Το κόδωνα του κινδύνου για ένα νέο τρίτο κύμα κορονοϊού χτυπά κορυφαίο στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επιρρύπτοντας σοβαρές ευθύνες σε κυβερνήσεις ότι έχασαν χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την πανδημία
δείχνουν και τη σφοδρότητα με την οποία εξελίσσεται και μεταδίδεται ο κορονοϊός παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος από τις 22 Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Μαΐου είχαμε 939.593 μολύνσεις, ενώ 382.773 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της COVID-19. Τα νούμερα εκτοξεύονται κατά το δεύτερο κύμα, καθώς από την αρχή του καλοκαιριού έως σήμερα έχουμε 58.197.787 ανθρώπους που νόσησαν από κορονοϊό, ενώ 1.003.352 έχασαν τη ζωή τους. Τα μέτρα κατά του κορονοϊού μπορεί να αποδώσουν και να δούμε μείωση στα κρούσματα, όμως οι ειδικοί περιμένουν και νέο τρίτο κύμα της πανδημίας. Το τρίτο κύμα του κορονοϊού αναμένεται μετά τις γιορτές και σύμφωνα με τους ειδικούς θα είναι επίσης σφοδρό. Οι λοιμοξιολόγοι εκτιμούν ότι η πανδημία θα ελεχθεί, αφού εμβολιαστεί τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί σε 6 μήνες από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Όπως καταλαβαίνουν όλοι, οδηγούμαστε σε ακροβασίες. Μάχη για να σωθούν τα Χριστούγεννα δίνουν επιστήμονες και κυβερνήσεις. Εξέλιξη που σίγουρα θα τονώσει την αγορά. Ωστόσο, ένα πράγμα που απασχολεί τους ειδικούς είναι κατά πόσο το άνοιγμα της κοινωνικής και εμπορικής ζωής κατά την εορταστική περίοδο θα επιδεινώσει τελικά τα επιδημιολογικά δεδομένα εκ νέου. Τις ανησυχίες τους εστιάζουν στο γεγονός ότι η χαλάρωση των μέτρων μπορεί να επιφέρει αύξηση των μολύσεων σε μια περίοδο που όλες οι χώρες αναμένουν και θα βλέπουν μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων. Το δεύτερο κύμα του κορονοϊού στην κυριολεξία Βρυχάτη, στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και όλη την επικράτεια, με την κυβέρνηση να βρίσκεται εν ώψη σημαντικών αποφάσεων για το Δεκέμβριο. Ειδικότερα, εντός εβδομάδας αναμένεται διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα ανακοινώσει παράταση του απαγορευτικού, ενώ αυτές τις ημέρες κλειδώνουν και τα μέτρα που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των γιορτών του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς. Συγκεκριμένα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως στόχος της κυβέρνησης είναι η έξοδος από το απαγορευτικό να γίνει σε τρεις φάσεις, με πρώτο το άνοιγμα των σχολείων, δεύτερο το άνοιγμα του λιανεμπορίου και τρίτο το συνολικό άνοιγμα με εξαίρεση τα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης που θα μείνουν κλειστά. Υπάρχουν αναφορές για άνοιγμα σχολείων εν μέσω απαγορευτικού στις 7 Δεκεμβρίου, αλλά μένει να επιβεβαιωθούν τις επόμενες ημέρες. Αυτό που είναι απολύτως σίγουρο είναι πως φέτος θα κάνουμε Χριστούγεννα με μέτρα. Ειδικότερα, κατά την περίοδο του Χριστουγέννου θα ισχύσει μια σειρά από μέτρα ώστε να μην υπάρξει εκ νέου διασπορά του κορονοϊού μετά από μια μακρά περίοδο απαγορευτικού. Τα 4 μέτρα που φαίνεται να έχουν κλειδώσει είναι τα εξής. Μπαρ και νυχτερινά κέντρα θα μείνουν κλειστά σε όλη τη διάρκεια των γιορτών. Απαγόρευση κυκλοφορίας για τα βράδια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς άσχετα με το απαγορευτικό. Μετά τις 9 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται καμία μετακίνηση εκτός σπιτιού πέρα από τις επίγουσες καταστάσεις. Απαγόρευση μετακίνηση εκτός νομού για όλη την επικράτεια. Χριστούγεννα στο σπίτι με όριο ατόμων. Ειδικότερα ήδη στην Ευρώπη συζητείται το μοντέλο για όριο 10 ατόμων ανά σπίτι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Αύριο είναι Τετάρτη, άρα το ραντεβού μας είναι νωρίτερα, με αναλύσεις στις 8.30.